Τις επόμενες κινήσεις τους μετά το ρωσικό εμπάργκο συζήτησαν η παραγωγή και η εξαγωγή στις Μαθίες της Πέλεσης, Πιερίας της Κοζάνης και της Φλόρινας σε έκθετη σύσκεψη που είχαν στο Επιμελητήριο Μαθίας. Ο πρόεδρος κοινοπραξίας συνεταιρισμών ομάδων παραγωγών Μαθίας, Χρήστος Γιαννακάκης, επανέλαβε το αίτημα των παραγωγών να καταγραφούν και να καταστραφούν τα διάθετα προϊόντα, αλλά και να διεκδικηθούν αποζημιώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο απ' όλα είναι από το μερίδιο του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ που αποφασίστηκε σήμερα από τις Βρυξέλλες και από τον κύριο Τσιόλος να δοθεί ως αποζημίωση για τον αγροτικό τομέα, η Ελλάδα να πάρει το μερίδιο που της αναλογεί. Θα πρέπει να υποστηριχθεί από την κυβέρνηση μέσα από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης ο αναπροσδιαρισμός και αναπροσανατολισμός των αγορών μας. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα πρέπει να γίνει με δομημένα βήματα και οργανωμένα. Θα πρέπει επίσης να στηριχθούν εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν είτε μέσα από επιχορήγηση επιτοκίου των κεφαλαίων κίνησης το οποίο θα επιχορηγεί από τις Βρυξέλλες είτε μέσα από προγράμματα στήριξης για τη διατήρηση του μόνιμου προσωπικού τους. Από την πλευρά του βουλευτή ο ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου υπογράμμισε ότι στηρίζουν τους αγρότες και κάλεσε την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα στα αιτήματά τους. Στηρίζουμε τις αποφάσεις των αγροτών, των παραγωγών και βεβαίως όλων των φορέων, γιατί θεωρούμε κυρίως για μια περιοχή που η αγροτική δραστηριότητα αποτελεί σημείο αναφοράς για την επιβίωση του τόπου, χρειάζεται στήριξη. Δεν είναι το 1,5% του αγροτικού χώρου, όπως ισχυρίστηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Μεταράκης, αλλά πάνω από το 50% που σήμερα μπορεί να είναι το ορδάκινο, αύριο είναι το ακτινίδιο και βεβαίως συνολικότερα αφορά μια παραγωγή η οποία ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών, Απόστολος Κερανίδης, σημείωσε ότι το 55% των οχημάτων είναι αδρανοποιημένα και σε αυτό συνέβαλε και η οικονομική κρίση. Ενώ σε ό,τι αφορά το κόστος που έχουν υποστεί λόγω του εμπάργου, αυτό κυμαίνεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ, με δεδομένο ότι 1.500 περίπου μεταφορές γίνονται το χρόνο αποκλειστικά προς τη Ρωσία. Τέλος, επισήμανε ότι τα οχήματα που είχαν ξεκινήσει την περασμένη Τετάρτη με προορισμό τη Ρωσία και επέστρεψαν δεν ξεπερνούσαν τα 50 με 60 και όχι τις 3.000 όπως υπόθηκε. Από την πρώτη μέρα στην επαφή στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου απαιτήσαμε και εμείς τις αποζημιώσεις μας μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που θα επέλθει και στην ελληνική μεταφορά, μετά από μια κρίση οικονομική η οποία διανύουμε και ένα 55% των οχημάτων μας είναι αδρανοποιημένα. Απαιτείται σχέδιο διαχείρισης της κρίσης, τόνισε ο γραμματέας της ΔΗΜΑΡ Θανάσης Χαρόπουλος, τόσο με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και με την ελληνική κυβέρνηση. Κάτι που το είχαν επισημάνει, όπως είπε, από την πρώτη στιγμή. Συνεχώς λέμε ότι η χώρα μας πρέπει να στηριχθεί στην πρωτογενή παραγωγή για να βγει από την κρίση. Και όμως αυτή τη στιγμή πλήττεται ένας κλάδος με σημαντικές εξαγωγικές δυνατότητες όπως είναι το ροδάκινο. Χρειάζεται συντονισμένη δράση που μέχρι σήμερα δεν έχει αναλυθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία πλήττεται, ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένες δράσεις έτσι ώστε να εξασφαλιστούν αποζημιώσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποζημιώσεις οι οποίες θα στηρίζονται στους κανονισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι αυτές οι οποίες θα μπορούν να στηρίξουν το εισόδημα των παραγωγών το επόμενο χρονικό διάστημα.